Καλησπέρα φίλε και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Κορίτσια και τον Άσης και πάλι κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 2 με 4. Στο μικρόφωνο είναι ο Σταμάτης ο Μουρελής, Γιάννης Ζάτσης και στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και τον Δημήτρη Ναναχτσή εδώ κοντά μας, για να συζητήσουμε τι άλλο βέβαια από τον Εθνικό Νταλγκά, το στοίχημα. Μέρες εορτών σήμερα, γιορτάζει η Ελλάδα 28 Οκτωβρίου, όπου περιμένουμε πέρα από τις καθιερωμένες δηλώσεις πολιτικών να δούμε και τα καθιερωμένα quiz, αν θέλεις, με την νεολαία, όπου 8 στους 10 δεν ξέρει κανείς τι έγινε στην 28 Οκτωβρίου. Αν όμως ρωτήσεις σε ποια κατηγορία παίζει η East 5 Σκωτία, θα ξέρουν, έτσι δυστυχώς. Λοιπόν, μένουμε λίγο στα δικά μας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έτσι. Σε όσους νιώθουν ότι γιορτάζουν σήμερα, γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν νιώθουν ότι γιορτάζουν. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο κουπόνι στοιχήματος αυτή τη στιγμή και μετά θα δούμε συγγνώμη, τι έγινε χθες και τι περιμένουμε σήμερα. Έτσι, όπου ξεχωρίζει φυσικά το El Clásico χωρίς Messi που είναι τραυματίας και χωρίς Ronaldo φυσικά, ο οποίος είναι στην ομάδα της Juventus και χθες έκανε ένα μαγικό παιχνίδι, γιατί άλλαξε τη ροή του αγώνα και έδωσε τη Juventus την νίκη μέσα στην Έμπολη με 2-1. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Τρίτη Ισπανίας, Γρανάδα Μπανταχώθ, Γρανάδα Β Μπανταχώθ 0-2. Αλμερία Β Αθλέτικο Μαλαγκουένο 1-0. Στην Τουρκία Καϊσέρισπορ Σιβασπορ 2-0. Στην Δανία Χόρμπο Βέιλε 1-0. Στην Εστονία Τούλαβικ Τρας Νάρβα 1-0. Στην Λετωνία, για όσους παίζουν, Τζελγκάβα με την Λεπάγια είναι στο 0-2. Σπαρτάκ Τζουρμάλα με την Ρίγας Φουτμπόλα είναι στο 0-0. Στη Ρωσία, Γενισέ Λοκομοτίβ Μόσχας 0-1. Στη δεύτερη Ρωσία, Σινίκ Σότσι 0-0. Σπαρτάκ Μόσχας 2, Τόμ Τόσκ 0-1. Στην Ισπανία γκολ για την Γκετάφε, η οποία διπλασιάζει τα τέρματά της. Γκετάφε Ρεάλ Μπέτις 2-0, είμαστε στο 62 εκεί. 0-0 το ημίχρονο, το Γκετάφε πολύ γρήγορα μέσα σε 2 λεπτά κάνει 2 τα τέρματά του. 2-0 λοιπόν προηγείται της Ρεάλ Μπέτις. Πάμε τρίτη Ισπανίας να δούμε τι έχουμε, μάλλον συγγνώμη, πήγαμε τρίτη, δεύτερη Ισπανίας. Ταραγούνα Ρεάλ Οβιέδο 1-0. Πάμε τρίτη Ισπανίας τώρα να δούμε τι γίνεται. Αθλέτικο Μαδρίτης Β, Πονφεραντίνα 1-1. Κορούχο, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Β 1-0. Ναβαλκαρνένο με την Ρεάλ Βαγιαδολίδ Β 2-1. Ρέγες, Ουνιόν Αντβάρντε 1-2. Το Αντιγέτ με την Ολότ είναι στο 0-0. Κορνέλα με τη Σαμπατέλ είναι στο 1-0. Βιγιαρεάλ Β, Αθλέτικο Μπαλεάρες 1-1. Ταλαβέρα με την Ήμπιζα στο 0-2. Πω, τρένο Ήμπιζα, τρένο. Τζουμίλα με Λίγια 0-0. Λινένσε Μούρθια 0-0. Μαρμπέλα Εχίδο 2012 0-2. Μούρθια Σεβίλια Αθλέτικο 1-0. Γκολ για την Οβιέδο στην δεύτερη Ισπανία. Σταραγώνα Οβιέδο 1-1. Ενώ ισοβαρίζει η κυρία Βαγιαδόλη Β. Ναβαλκαμέρο, Ρεάλ Βαγιαδόλη Β 2-2. Αυτά στην τρίτη Ισπανίας. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Ολλανδία, Βίτεσε Φωτούνα Σιτάρντα 1-1. Στην Πορτογαλία, Ολιβερένσε με την Μπράγκα Β 1-0. Λοιπόν, πιο κάτω. Ιταλία, ημίχρονο, Σασουόλο Μπολόνια 1-1. Στην Κίνα, Χενάν Construction, δηλαδή κατασκευές Χενάν, είναι το πλήρες όνομα εδώ που τη βλέπω της Χενάν. Μπεϊντζίν Γκουάν 0-0. Σανγκάι με την Σαντόμπ 2-0. Στη Λευκορωσία, Τορπέντο Ζοντίνο με την Σαχτέρ Σόλιγκορσκ 1-0. Τρίτη Γερμανίας, Μόναχο 1860, Σόνενχοφ 1-0. Πάμε δεύτερη Νορβηγίας. Τζέρβ Κονσβίγκερ 0-0. Στρόμεν Σάντνες 1-0. Ελλάδα το... όχι, αυτό είναι Πολωνία, μπερδεύτηκα, γιατί είναι ακριβώς από κάτω. Έτσι, λοιπόν, πάμε Ρουμανία, πρώτη κατηγορία. Ντουναρέα με την Γκαν Μέταλς 0-0. Ρωσία 2. Ρότορ Βόλβουργαν με την Ταμπόφ 0-0.
Μαδρίτη Ισπανίας, Las Palmas Αθλέτικο Μπούργκος 0-0. Ουκρανία, Τσερνομόρες, Καπάτι Λιβ 0-1. Το τελευταίο παιχνίδι το οποίο έχουμε για να αναφέρουμε στο κουπόνι στοιχήματος. Τελικά, να δώσω λίγο και τα προηγούμενα τελικά κάποια, τα οποία είχαμε νωρίτερα. Λοιπόν, στην Κάμπα 19 στην Ελληνική, Λαμία, Λεβαδιακός 1-0. Καζακστάν, Τομπόλ, Κωνσταντινάη, Αστάνα 1-0. Άλλο, για να δούμε κανένα άλλο, δεν έχουμε κανένα άλλο, αυτά τα σημαντικά. Τώρα έχει κάτι περίεργα, Ρωσίες και Ισπανίες χαμηλά. Έτσι, δεν νομίζω ότι κανείς ασχολήθηκε με αυτά τα παιχνίδια. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη και τα τελικά αποτελέσματα τα οποία έχουμε, έτσι. Λοιπόν, τελικό να πω, Αλμερία Β, Αθλέτικο Μαλαγκουένο 1-0. Περιμένουμε τελικό και από το Γρανάδα Μπανταχώθ 0-2. Για την Μπανταχώθ δεν αλλάζει κάτι εδώ λογικά στο σημείο, έτσι, οπότε περιμένουμε μόνο τα γκολ όσον αφορά το κουπόνι στοιχήματος. Αυτά όσο σχετικά με το live score το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή, που πάντα ξεκινώντας την εκπομπή λέμε όλα τα παιχνίδια, έτσι για να έχουμε μια εικόνα τι γίνεται και που βαδίζουμε και τι έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και βέβαια στη συνέχεια θα κάνουμε και τη δική μας αναφορά στα παιχνίδια τα οποία είναι στο σημερινό κουπόνι, τα οποία έχουμε μπροστά μας. Θα τα δούμε, θα τα αναλύσουμε. Κάποια σημεία τα οποία έχουμε ξεχωρίσει. Έτσι όσον αφορά τη χθεσινή ημέρα, γιατί πάντα κάνουμε και τον απολογισμό μας, μας τα γάλασε η Αθλέτικο Μπιλμπάο. Έτσι, αυτή ήταν που δεν μας βοήθησε να πανηγυρίζουμε μια τριάδα και κάτι παραπάνω, γιατί το over της Dortmund βγήκε εύκολα. Εντάξει, ήταν εύκολο σημείο θεωρώ, όπως και το over της Eindhoven. Έτσι, δύο σημεία αρκετά καλά και εύκολα. Και μας τα χάλασε. Βγήκε επίσης το over της Watford σε πολύ καλή απόδοση, έτσι, 2.30, 2.20. Το βρίσκες δύο απόδοση, το είχε η ελληνική εταιρεία. Έτσι, ένα over το οποίο ήταν 2.0 στο 20 μας άγχωσε λίγο, αλλά βγήκε και το over της Watford. Και αυτό που δεν βγήκε ήταν ο Άσος Μπιλμπάου σε ένα δύσκολο παιχνίδι ομολογουμένως. Ήταν ρίσκο, έτσι, γιατί οι δύο ομάδες και η Μπιλμπάου και η Βαλένθια, οι οποίες έχουν πάρα πολλά χι ήδη μέσα στη χρονιά. Ρισκάραμε, πήγαμε με τον Άσο. Χάθηκε μια καλή φάση, πολύ καλή φάση το 92 για την Μπιλμπάου. Ακυρώθηκε γκολ σωστά για την Σεβίλη, για την Βαλένθια, και έτσι έμεινε το 0-0 όσον αφορά το χθεσινό αυτό παιχνίδι. Από τα υπόλοιπα τα περιφέρει βγήκε τουλάχιστον και το διπλό της Λιόν που λέγαμε εδώ στην εκπομπή. Έτσι γενικά μας τα χάλασε, τα άλλα ήταν και μικρά. Εντάξει, αν ξέρεις κανείς τη Watford, το over που ήταν στο 2-30, και η Dortmund και η Eindhoven ήταν μικρά σημεία, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι βρήκες την Αμερική, έτσι. Βρήκες σημεία στο 1.50, απλά εντάξει, και την Dortmund τη στηρίζουμε και στο over 2.5 και στο over 3.5 θα τη στηρίζουμε, και την Eindhoven βέβαια και αυτή θα τη στηρίζουμε, γιατί και αυτή πάει τρένο όσον αφορά τα goal. Λοιπόν, τελικό Γρανάδα Μπανταχώθ 0-2, και εκεί νίκη για την Μπανταχώθ, την ιστορική Μπανταχώθ, απέναντι στη Γρανάδα Β. Να συμπληρώσω, δεν είναι η Γρανάδα κανονική, η Γρανάδα Β είναι. Γρανάδα Β' Μπανταχώθ, λοιπόν, 0-2. Λοιπόν, θα πάμε, άμα είναι σε ένα διάλειμμα τώρα, δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, να πω και συγγνώμη, Καϊσέρι, Σίβασπορ, τελικό 2-0. Έτσι, χ από το ημίχρονο τελικό για στην Τουρκία, λοιπόν. Καϊσέρι Σπορ, Σίβασπορ, 2-0, τελικό αποτέλεσμα. Η Σίβασπορ που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι και το τελευταίο τελικό από ό,τι βλέπω, περιμένουμε. Όλα τα άλλα τα έχουμε δώσει. Μετά έχουμε το Δανέζικο, το οποίο είναι στο 70 τώρα, και τώρα όλα τα άλλα είναι πιο νωρίς τα παιχνίδια. Σε περίπου δηλαδή 20 λεπτά εκεί κατά τις, θα έχουμε λίγο έτσι ένα μπούγιο μεγάλο όσον αφορά το κουπόνι κατά τις 3 δηλαδή, που θα πέσουν πολλά τελικά αποτέλεσμα, τα οποία βέβαια θα δώσουμε εδώ στην εκπομπή. Και παράλληλα από τις 3 και μετά θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Ανάκτση, για να δώσουμε να κάνουμε τις αναλύσεις μας όσον αφορά το κουπόνι. Εγώ θα πω κάποια πράγματα αν είναι στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, έτσι, το τι βλέπω εγώ, και μετά βέβαια θα είναι και ο Δημήτρης εδώ για να ακούσουμε και τις δικές του εκτιμήσεις. Ξεχωρίζει βέβαια το El Clásico Barcelona Real σήμερα, ομολογουμένως. Ένα διαφορετικό Barcelona Real από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, γιατί
Τα τελευταία χρόνια είχαν συνηθίσει Μέση Ρονάλντο, Μέση Ρονάλντο, Μέση Ρονάλντο. Σήμερα ούτε Μέση ούτε Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο χτες σε ένα παιχνίδι που το δίναμε εδώ την εκπομπή και over και ο 2-3 γκολ. 1-2 η έμπολη, κέρδισε μόνος του με τη λογική ότι έβαλε και τα δύο γκολ της Γιουβέντους ο Κριστιάνο. 1-2 λοιπόν κέρδισε η Γιουβέντους την έμπολη με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπότε σήμερα λίγο περίεργο το κλασικό στις 5 και 4. Γιατί δεν παίζουν τα δύο μεγάλα αστέρια τα ονόματα των τελευταίων ετών. Έτσι, δύο από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη. Οπότε είναι λίγο περίεργο για όλους όσους θα παρακολουθήσουμε το μάτς. Βέβαια δεν πάβει να είναι ένα Real Barcelona και ένα Real Barcelona το οποίο με βάση την φετινή κατάσταση στην Ισπανία, το πώς είναι δηλαδή, η βαθμολογία μέχρι στιγμής και οι ομάδες, η Real αυτή τη στιγμή είναι στην 8η θέση. Αν χάσει δηλαδή, μένει στους 14 βαθμούς, η Γκετάφε πια κερδίζει, την ξεπερνάει. Η Real δηλαδή μπορεί να πάει κάτω από την 10η θέση. Έτσι, γιατί είναι Γκετάφε, έχει 9, όχι, ναι. Θα πάει ένατη, θα πέσει η Real Madrid, αν χάσει. Το οποίο δείχνει βέβαια το πόσο, σε πόσο κακή κατάσταση γενικά είναι η Real το τελευταίο καιρό στην Ισπανία. Αλλά δείχνει επίσης και το πόσο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα φέτος στην Ισπανία. Είναι ανταγωνιστικό πάρα πολύ το πρωτάθλημα, ομολογουμένως. Γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια Real Barcelona να φεύγουν από νωρίς και οι υπόλοιποι να τους κυνηγάνε. Αλλά φέτος βλέπουμε ότι είναι, γίνεται ένας κακός χαμός, γιατί Αθλέτικο κορυφή 19. Μπαρτσελόνα με ένα παιχνίδι λιγότερο 18. Εσπανιόλ 18. Αλαβές 17 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Σεβίλη 16. Έτσι. Βαγιαδολή 16. Λεβάντε 16. Ρεάλ 14. Αυτή είναι η βαθμολογία των πρώτων 8 ομάδων. Το Γκετάφα και Δίστρο να πάει 15. Περνάει τη Ρεάλ. Καταλαβαίνω καθένας πόσο δύσκολο είναι το φετινό πρωτάθλημα στην Ισπανία, τουλάχιστον στις πρώτες 10 αγωνιστικές. Έτσι. Στις πρώτες 10 αγωνιστικές, πόσο δύσκολο είναι το πρωτάθλημα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες, τις οποίες ίσως να μην τις υπολογίζαμε, να είναι ψηλά. Δηλαδή, Βαγιαδολίδ, Εσπανιόλ, Αλαβές, η Σεβίλη την υπολόγιζε. Αλλά βλέπουμε πόσο μεγάλος είναι ο βαθμός δυσκολίας στο ισπανικό πρωτάθλημα. Στις 5 και 4 λοιπόν το Barcelona Real, και μετά έχουμε το Deportivo Alaves Villarreal και Sevilla Huesca, είναι το κλείνει το σημερινό πρόγραμμα της Primera División. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαμυστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα για το κουπόνι και τις αναλύσεις μας από τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ στην εκπομπή, έτσι Λίμπερο 107 και 4. Τώρα βλέπω και ένα ρεπορτάζ για το Μέγκα, το οποίο ουσιαστικά χθες έκλεισε, προφανώς στους απλούς αποδικοποιητές. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω τηλεόραση και πάρα πολλά χρόνια δεν έχω τηλεόραση. Απλά χθες λίγο μπήκα και είδα, λόγω της διάφορων ποστάρισμάτων που είδα και εγώ, ότι κλείνει το Μέγκα. Και εντάξει, και στο προσωπικό μου προφίλ έγραψα την άποψή μου ότι αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς τελείωσε το συγκεκριμένο κανάλι. Την πληρώσαν βέβαια οι απλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι για κάποιους λόγους ίσως δεν αντιδράσαν όταν έπρεπε. Και οι μεγάλοι, κανένα πρόβλημα. Πάλι δουλίτσες βρήκαν οι μεγάλοι. Και βέβαια έκλεισε με την κορυφαία ελληνική σειρά, κομική σειρά για μένα, σαν παράδεκτος. Έτσι, μια αγαπημένη μου προσωπικά σειρά και μια από τις κορυφαίες, θεωρώ κορυφαία ελληνική σειρά, πρωτοπόρος, τι απαράδεκτη. Θέλω να δούμε ποιος θα πάρει όλη αυτή την ταινιοθήκη και τις σειρές, ποιος θα τις πάρει, έτσι, ποιος θα τις αγοράσει. Είχε ωραίες σειρές ομολογουμένως, αλλά είπαμε όλο το πώς εξελίχθηκε και το τι έγινε στο τέλος. Όλα αυτά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το είδε με, έβγαλε πολύ πικρία και δεν θα έπρεπε. Αλλά πρόκειται και μια επιχείρηση η οποία χρωστούσε στο ελληνικό κράτος. Έτσι, πέρα απ' όλα.
Δηλαδή, αν έχω εγώ μια επιχείρηση και έχω στέσει στον υποκράτη, θα μου την κλείσουν. Όπως όλοι το ξέρετε αυτό. Και το έχετε περάσει ίσως και κάποιοι. Έτσι, τότε ήταν ένα κανάλι το οποίο πρόσφερε κάποια πράγματα, ειδικά στην αρχή, όταν ξεκίνησε, που ήταν πραγματικά όπως έπρεπε να είναι τα κανάλια. Αλλά η πορεία, η συνέχεια δεν ήταν ίδια. Έτσι, δεν μιλάω για τις σειρές, για τις ταινίες. Οι σειρές ήταν ένα άλλο κομμάτι του σταθμού. Έτσι. Απλά το είδα τώρα και ήθελα λίγο να το σχολιάσω αυτό με το Μέγκα. Γιατί ουσιαστικά και εγώ μεγάλωσα με το Μέγκα, έτσι, όταν ήμουν μικρός. Το Μέγκα ξεκινούσε όταν έγινε ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα. Γιατί προλάβαμε λίγο και τα δύο κανάλια στην Ελλάδα, τα προλάβαμε, έτσι, την ΕΡ και την ΙΕΝΕΔ. Και είμαστε λίγο μεγάλοι. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης δεν τα πρόλαβε σίγουρα. Δημήτρη, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, Σαματή. Η ΕΝΕ δεν προλάβε, έτσι. Η ΕΝΕ, γιατί δεν προλάβε. Όχι, όχι. Ναι, είσαι μικρός, είσαι μικρός. Ναι, είμαι το 88, είμαι εκεί. Μόλις ανοίξαμε τα κανάλια. Μόλις κατάλαβα τι γίνεται, έβλεπα Μέγκα, Αντένα, όλα αυτά τα. Ναι. Πάει το Μέγκα, λοιπόν. Οπότε, όντως, το Μέγκα, θα άκουγα τώρα που έλεγες, είναι μια σημαντική απώλεια των αναμνήσεών μας, έτσι, δηλαδή, έτσι, με ταινίες που μεγαλώσαμε και τις έδειχνε τις τελευταίες ημέρες το Μέγκα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς, έτσι. Υπήρχαν πολλά πράγματα από πίσω, χρέη, όπως είπε, και πολλά ακόμη που ίσως να μην... Είπαμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη, την πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι... Αυτό, ίσως, ναι, πιο πολύ αυτό σκέφτεσαι παρά το... Ίσως θα έπρεπε να είχαν αντιδράσει πολύ πιο νωρίς. Φτάσει το κακό εδώ, λέω εγώ, χωρίς να ξέρω για τα πράγματα, βέβαια. Απλά το λέω με τη γιατί φαινόταν το... Έτσι, το brand name, το Mega, κάποιος σε 5-6 χρόνια θα το πάρει, δηλαδή δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει πλέον, βέβαια, με τις άδειες, όπως έχει γίνει το πράγμα. Ναι, αλλά νομίζω κάποια στιγμή, όπως είχε γίνει και στο Sky, που είχε εξαφανιστεί, αν θυμάσαι, και επανήλθε. Σωστό. Ανάλογο, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει με το Mega. Τώρα για τις ταινιοθήκες δεν ξέρω αν τις αγοράσει κανείς, όντως είναι μια... Ναι, εντάξει, σειρές ειδικά είναι τρομερό, έτσι, τις καλύτερες σειρές που είχε το κανάλι. Κομμωδίες, με τις καλύτερες σειρές, ακριβώς, δηλαδή τι να λέμε τώρα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Εντάξει, να δούμε, ας μακάρι οι άνθρωποι αυτοί όλοι που μείναν χωρίς δουλειά να βρουν δουλειά, ή αυτοί που δουλεύαν απλήρωτοι να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους, γιατί όπως είπα και πριν, οι μεγάλοι, σε εισαγωγικά, έχουν βρει δουλίτσες, οπότε δεν τους νοιάζει κιόλας. Καλά, σίγουρα, ναι. Αυτά τα κλασικά τα τέτοια. Γιατί οι μεγάλοι ήταν και αυτοί που βγάζαν προς τα έξω την εικόνα του καναλιού, δεν βγάζαν οι μικροί. Ναι. Και δυστυχώς, εντάξει, εμένα προσωπικά, επειδή όπως είπα, δεν βλέπω τηλεόραση τελευταία χρόνια, ήταν ένας από τους λόγους που σταμάτησε να βλέπω τηλεόραση αυτός. Έτσι, αυτό, τα μηνύματα που περνούσαν προς τα έξω. Καλά, σε όλα τα κανάλια είναι αυτό, δεν είναι μόνο τηλεόραση. Γι' αυτό επέλεξα, γι' αυτό επέλεξα να μην βλέπω κανένα, Δημήτρη. Να σου πω την αλήθεια. Στοχεύουμε δηλαδή στο Μέγκα, αυτό που λες, δεν είναι μόνο το Μέγκα, όλα τα κανάλια είναι έτσι. Ναι, οπότε, σίγουρα. Απλά το Μέγκα. Το καλό είναι να θυμόμαστε άλλα πράγματα παρά τα. Το Μέγκα απλά ξεκίνησε και ήταν σε μεγάλο χρονικό διάστημα διαφορετικό από τα άλλα. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή, και από θέματα ενημέρωση ήξερες τι αντιπροσωπεύει κάθε κανάλι παλιά. Το Μέγκα ήξερες ότι είναι το αντικειμενικό κανάλι. Ότι θα σου δώσει την έρευνα, θα σου δώσει το ρεπορτάζ, θα σου δώσει την είδηση όπως έπρεπε να είναι. Αλλά αυτό άλλαξε λόγω κάποιων πραγμάτων. Λοιπόν, να σας αφήσουμε το Μέγκα, έτσι απαράδεκτη. Ναι, είναι συζήτηση μεγάλη. Ούτως ή άλλως, όποιος θέλει μπορεί να τα δει και στο ίντερνετ αυτά όλα. Απαράδεκτη κορυφαία σειρά, έτσι, για μένα, δεν το συζητάω. Και έχω έτσι ένα τελευταίο σταμάτη. Έχω μάθει ότι παίζει στις πλατφόρμες τις συνδρομητικές. Συνδρομητικές. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Ναι. Το έχω διαβάσει από παντού. Εκεί μπορεί, ναι, εκεί μπορεί να, δεν ξέρω, μπορεί να συνεχίζει. Ακόμα και, εκπέμπει. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να εκπέμπει για πολύ ή θα εκπέμπει για πάντα. Δεν ξέρω. Σωστό, τι σωστό. Γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας, τα στοιχηματικά. Έλεγα πριν το διάλειμμα χθες ότι η Μπιλμπάου δεν μας τα είπε καλά. Έτσι, και εσείς στο διπλό και εγώ στο χ, στο άσο. Τελείωσε χ, μηδέν, μηδέν και. Καθαριστήκαμε. Κοιτάξτε, το χ ήταν το πιο πιθανό. Κακά τα ψέματα. Έτσι, βλέποντας λίγο τη φόρμα των ομάδων, έλεγε ότι το μάτς πάει για χ. Εγώ, επειδή το είδα το μάτς, η Μπιλμπάου είχε τη μεγάλη φάση το 92 να κάνει το 1-0. Ναι. Με ένα σούτ του Ραούλ Γκαρσία, το οποίο. Ήταν δυνατό μεν, αλλά ψιλοπήγε πάνω στον τερματά. Απλά άμα πήγαινε λίγο, ξέρεις, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά ήταν μέσα. Η Βαλένθια έβαλε ένα γκολ το οποίο σωστά ακυρώθηκε ως offside, αν δεν κάνω λάθος, η χέρι δώσανε, αλλά και οι δύο περιπτώσεις γίνανε, δηλαδή και οι δύο παραβάσεις, και το χέρι και το offside. Γενικά στο πρώτο ήταν ένα πολύ μέτριο παιχνίδι. Στο δεύτερο
Η Μπιλμπάου έκανε κάποιες φάσεις, η Βαλένθια ήταν επικίνδυνη σε αντεπιθέσεις. Θα μπορούσε δηλαδή να ανοίξει το σκορ. Θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ. Έμεινε όμως στο κουλό. Αν κοίταξα, αν δεν ασχολούμασταν στα μάτια, θα άνοιγε. Αλλά ναι, επειδή καλά, είναι και αυτό, εγώ τουλάχιστον έτσι ένα χαλαρό ποντάρισμα στο διπλό, γι' αυτό έμεινε στο κύριο τέλος πάντων. Εσύ ένα χαλαρό ποντάρισμα στο διπλό, εγώ στον Άσο. Το φάγαμε το μάτσα. Εσύ διπλό, εγώ Άσο παίξαμε, το φάγαμε το μάτσα. Θυμάσαι την τριάδα που σημείωσες για μένα. Έψαξα να το βρω, δεν το βρήκα το χαρτί, να πω την αλήθεια. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, μέσα είχες. Κάτσε να τα δω τώρα λίγο, γιατί πρέπει να τα έχω εδώ κάπου. Νομίζω πρέπει να χάσει. Νομίζω είχα Σέλτα 2-3 γκολ την Juventus. Ναι, 2-3 γκολ την Juventus. Και τη Μονακό, η οποία. Μονακό σίγουρα είχες, ναι, Μονακό. Ναι. Ήταν Μονακό, αυτή, ήταν έφαγε. Το μοναδικό σπάσιμο. Βγήκαν τα δύσκολα και δεν ήρθε η Μονακό. Ναι, η Μονακό. Είναι. Κοίταξε, εγώ το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα βέβαια. Ομάδες που ναι μεν έχουν όνομα ή δεν έχουν και παλεύουν για και χαμηλά, δηλαδή ας πούμε τώρα Φενέρμπαχτσε μακριά, Μονακό μπαίνεις από τη λίστα μακριά, τίποτα μακριά, παίζουμε ομάδες που πάνε για Champions League και Ευρώπη, δεν παίζουμε ομάδες που πάνε σωθούν. Κοίτα να σου πω την αλήθεια, ήταν το λάθος αυτή την αναμέτρηση, ήταν η απόδοση, διότι και η Σέλτα ας πούμε είχε 5-6 αγωνιστικές να κερδίσει και κέρδισε 4-0 σε απόδοση 2-20-2-30 ας πούμε. Απλά η απόδοση είναι καμιά φορά το λάθος. Ένα παιχνίδι που έπρεπε να πληρώνει της Μονακό τουλάχιστον ένα 80-85, μας το δώσαν ένα 60 ας πούμε, στο περίπου, δεν άξιζε, αποτελούσε μια επιλογή για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν βγήκε, αλλά νομίζω εν γέννη με τις επιλογές που σημειώσαμε χθες στα μάτια και οι δύο, νομίζω ότι το πρόσημο είναι πολύ θετικό και τα over που κρατήσαμε, έτσι και το Ολλανδικό το δικό σου και τις Watford, τα Ισπανικά που έδωσα εγώ Celta Atletico, βγήκανε το 2-3 γκολ της Juventus, το over 3,5 της Dortmund στην Γερμανία, δηλαδή υπήρχαν money, βρήκα 7-8 επιλογές που περάσανε. Σωστό, απλά ναι. Είχε, για μένα ας πούμε σου είπα την Μονακό. Δεν ξέρω αν υπήρχε και άλλη κάποια πληγή για σένα, αλλά σε γενικές γραμμές η μέρα ήταν καλή. Αυτό μόνο η Μπιλμπάου, δηλαδή και το πιθανό διπλό της Λιόν βγήκε. Και τα οβεράκια βγήκανε, τα μικρά βγήκαν σχετικά εύκολα. Η Watford που ήταν καλό διπλό over σε καλή απόδοση, έτσι δηλαδή τώρα μιλάμε για 2-30 το βρίσκες το over ναι, αυτό. Ναι. Ήταν στο 25-2-0, βέβαια μας άγχωσε λίγο, αλλά βγήκε. Και αυτό. Έτσι. Εντάξει, θα το δούμε. Έτσι είναι. Οι μέρες μας έτσι θα πάνε. Έτσι ομολογουμένως. Οι μέρες μας έτσι θα πάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Ξεκινάμε από El Clásico. Ναι, ας ξεκινήσουμε το El Clásico. Που βλέπεις εκεί. Και νωρίς, ναι. 5 και 4. Γνωστή απουσία του Μέση. Γνωστή αλλά σημαντική. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνει άσος γενικά και στις δύο έδρες. Δηλαδή είναι δύσκολο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα στα παιχνίδια αυτά. Προφανώς και η Μπαρτσελόνα δείχνει σε καλύτερη κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά όπως έχουμε αναφέρει, σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικά των δύο ομάδων, κερδίζει η ομάδα που δεν είναι στην καλή κατάσταση. Μάλιστα, το διπλό στα μάτια φτάνει κοντά στο 4. Όποιος έτσι πάει με φόρμα κατάσταση των ομάδων, προφανώς και θα πάει με την Μπαρτσελόνα, δεν το συζητάω. Όποιος κοιτάει αποδόσεις και όλα αυτά που αναφέραμε βάσει φόρμας που κερδίζει η ομάδα που δεν είναι στην καλή της κατάσταση αυτά τα παιχνίδια, θα κοιτάξει προς τα δεξιά. Τις ομάδες τις γνωρίζουμε όλοι, και την Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης, οπότε νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να επιλέξει το σημείο που θέλει. Εγώ συγκλίνω προς την Μπαρτσελόνα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα με δημιουργήσει καμιά εντύπωση ακόμη και διπλό να δω. Θα πάω πάντως με την Μπαρτσελόνα, έστω και σε χαλαρό τέμπο, έτσι γύρω στο 95-97 δίνεται ο Άσος. Είναι ένα παιχνίδι που θα το παρακολουθήσουμε και ο καθένας φυσικά θα κάνει τα δικά του ποταρίσματα. Σωστό. Θα δούμε. Κοίτα, όπως λες και εσύ, τις ομάδες ξέρουμε πάνω κάτω, έτσι, δηλαδή η απουσία του Μέση, εγώ θεωρώ ότι ξεπερνάει οποιαδήποτε άλλη απουσία μπορεί να υπάρχει στο παιχνίδι, σαφέστατα. Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η απουσία του Μέση, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είναι ψυχολογικά πολύ καλό για τη Ρεάλ. Γιατί ομολογουμένως, όταν βλέπεις απέναντι στο Μέση με την προϊστορία που έχει σε τέτοια παιχνίδια,
και πας μέσα εκεί να παίξεις, που είναι ομολογουμένως σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχει η λογική της έδρας στην Ισπανία, λειτουργεί διαφορετικά. Τώρα νομίζω χωρίς τον Μέση η Ρεάλ μπαίνει με ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Ότι δεν είναι απέναντι ναι, και αυτό που είπες, δεν και αν ανοίξει το σκόρ η Ρεάλ στα μάτι και χωρίς το Μέση ίσως την Μπλαουγκράνα θα πανικοβληθούν. Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι, θα είναι σημαντικό το γεγονός αυτό. Ναι. Απ' την άλλη βέβαια, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, ότι μπορεί να πανικοβληθούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει μάθει αυτή τη στιγμή να παίζει η Μπαρτσελόνα χωρίς τον Μέση, αλλά το θέμα είναι πώς αντιδράει η Ρεάλ. Εκεί στέκομαι έτσι. Εγώ. Δηλαδή ότι θα μπει μέσα η Ρεάλ, ξέρει ότι δεν έχει το Μέση, ξέρει ότι δεν υπάρχει αυτός ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την μπάλα, σου κάνει σε ένα λεπτό μέσα ενώ είναι άφαντος τη μαγική ό,τι φάση. Ό,τι παίρνει τα πάνω της λίγο, δηλαδή παίρνει με ένα καλύτερο ναι. Οπτικό. Επίσης νομίζω ότι παρά τα ρεπορτάζ που λένε ότι έχει τελειώσει προπονητής και ότι ψάχνουν ήδη κάποιον άλλο, νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι και μια αντίδραση και από τους παίκτες. Δηλαδή αν πραγματικά έχει τελειώσει ο Αρθοπέγγι, πώς το λένε, είναι το όνομα Αρθοπέγγι, είναι μια ευκαιρία για τους παίκτες να δείξουν ότι το πρόβλημα είναι προπονητής. Έτσι, ναι. Αν έχει τελειώσει. Απ' την άλλη, συχνά πήγαινα με εκδηλώσεις του, βλέπω ότι λένε τη Ρεάλ ότι δεν έχουμε θέμα με τον προπονητή και αυτά. Οπότε, και αν δεν έχει τελειώσει, πάλι είναι μια καλή ευκαιρία για τους παίκτες Ρεάλ να δείξουν ότι είναι απλά ένα κακό φεγγάρι και ότι η ομάδα θα βρει ρυθμό. Έτσι. Ναι. Και όχι, ναι, εντάξει, ναι, το σημαντικό. Ναι, και σε απόδοση 3,94 που βλέπω το διπλό, του Φεκιά, δεν λέω ότι θα το βάλω. Ναι, ναι, προς τα εκεί άξιζε, δεν το συζητάω. Έτσι, του Φεκιά. Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό είπα, είναι τριπλή το παιχνίδι. Ο καθένας κάνει τα δικά του, έτσι, έχει τις δικές του προβλέψεις, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι. Ειδικά σε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί πέρα, είπαμε, η κατάσταση οδηγεί άσο. Τα άλλα, έτσι, τα πιο περιπλεκόμενα λίγο γεγονότα, στατιστικά, οδηγούν προς τα δεξιά και φυσικά. Ναι. Η απόδοση η οποία είναι πολύ καλή για την Ρεάλ. Έτσι, έτσι. Και στέκομαι σε αυτό που λες το τελευταίο και σε θέμα απόδοσης. Έτσι, γιατί πάντα σε αυτά τα ντερμπί ψάχνεις να βρεις τις ομάδες, ξέρεις. Το τι μπορούν να κάνουν, το ξέρεις. Ψάχνεις να βρεις την απόδοση. Γκολ κρατάμε στα μάτι, για ποιο λογική τέτοια. Κοιτάξτε, κάτι είναι μικρό. Goal, είναι ένα 50 το βλέπω. Ένα 50, ένα 45, κάπου εκεί το βλέπω. Εμένα η άλλη επιλογή επίσης που μου άρεσε πολύ, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια πάντα έχουν γκολ. Είναι το over 3,5. Το οποίο θες το βλέπεις, να πάει τόσο? Το βλέπεις 2,30. Χωρίς Μέση. Ναι, εντάξει. Η βασική προϋπόθεση είναι να ανοίξει φυσικά, έτσι, το match. Αυτό, να ναι. Φύγει από νωρίς. Δηλαδή να έχεις ένα ημίχρονο 1-1. Γενικά όμως βλέπεις ότι και οι δύο ομάδες δεν βάζουν γκολ πολλά. Αλλά το θετικό σε αυτό το 3,5 είναι ότι τρώνε γκολ. Ειδικά η Real. Αλλά ναι. Εγώ από αυτό το ντέρμπι, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια, μένω μόνο στο διπλό. Δηλαδή, αν θα βάλω κάτι, θα βάλω μόνο το διπλό της Ρεάλ. Θεωρώ ότι η απόδοση είναι πάρα πολύ καλή για ένα τέτοιο ντέρμπι. Για μια Ρεάλ που έχει πάρει αποτέλεσμα στη Βαρκελόνη, για μια Ρεάλ που ξέρει ότι αν χάσει σήμερα, μένει πίσω αρκετά και θα έχουν πολλά προβληματικοί παίχτες μετά. Δεν είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα και παιχτών μετά. Ναι. Έτσι, εντάξει, καλό είναι να κράζει τον προπονητή, αλλά μέχρι ένα σημείο. Και σε 3,94 απόδοση νομίζω ότι δεν βρίσκει εύκολα τη Ρεάλ. Δηλαδή, ναι, βασικά δεν την ξαναβρίσκει πουθενά τόσο από τέτοια απόδοση. Ναι, ναι. Και στο Champions League εκτός έδρας και στην Ισπανία εκτός έδρας. Μόνο με την Μπαρσελόνα. Άνα, μπράβο. Δεν την ξαναβρίσκει πουθενά τέτοια απόδοση. Στο 3,90. Οπότε εγώ κλείνω μια τουφεκιά εκεί. Δηλαδή. Εκεί είναι, εκεί θα είναι, κάτσω το, να το δω κι εγώ. Δεν θα, ναι, θα δω στο live τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι παιχνίδι για live αυτό. Πώς θα μπει το παιχνίδι. Έτσι. Είναι παιχνίδι για live αυτό, να το βλέπεις και να βλέπεις τι γίνεται όσον αφορά βέβαια κάποια άλλα στοιχεία. Ας πούμε, corner, κάρτες, όλα αυτά. Είναι... Όχι, είναι στα μάτια πώς θα μπει. Άμα δεις ότι η Real κλείνει χώρους, δεν μασίσει το καπνού, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Προφανώς και αυτό το διπλό που έχει στο μυαλό σου θα ισχυροποιηθεί. Άμα βλέπεις σφυροκόπημα της Μπαρτσελόνα, προφανώς και το έτσι. Χέρι σου θα πάει πίσω, έτσι. Σωστό. Θα δεις το πρώτο δεκάλεπτο, τέταρτο, ενδεχομένως να φανούν κάτι τέτοιο. Να φανεί κάτι τέτοιο. Άρα, μπράβο. Είναι πράσινες περιπτώσεις, κάποια παιχνίδια που λες ότι αυτά πρέπει να τα δω και να κάνω μια επιλογή στο live. Το να λέω από πριν, εντάξει, ναι, λογικό είναι το άσος της Μπαρτσελόνα, είναι απόλυτα λογικός. Έτσι, εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το διπλό που λέω είναι το λιγότερο λογικό να γίνει. Mm-hmm.
Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι παιχνίδι για το live αυτό. Να το δούμε, να δούμε πώς θα μπουν οι ομάδες, να δούμε τι τσαμπουκάς θα πέσει στην αρχή άμα έκανα κλωτσίδι με κάρτες, με corner. Και αυτό επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικό στοιχείο. Τα corner για μένα είναι καλό ποντάρισμα μέσα στο παιχνίδι, ανάλογα πώς το βλέπεις να κυλάει. Ναι, εντάξει, εντάξει. Έτσι, θα το δούμε. Το καλό είναι να δούμε ένα ωραίο κλασικό. Σίγουρα διαφορετικό χωρίς Μέση και Ρονάλντο. Έτσι, είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά το θέμα είναι να βγει το σημείο που θα έχει παίξει ο περισσότερος κόσμος. Τώρα θα είναι ο Άσος, θα είναι το διπλό, ξέρω εγώ, θα είναι το over. Όποιο, θα όποιο το goal, θα το over. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Θα σου βγάλει και το... Ελπίζουμε να βγουν πολλά goal στα μάτια για να βγουν τουλάχιστον τα πονταρίσματα με τα goal και από εκεί και πέρα τα σημεία. Σωστό. Είπαμε είναι πολύ υποκειμενική η κρίση του καθενός, είναι πολύ γνωστές οι ομάδες. Οπότε ο καθένας δηλαδή και το goal, goal, και το goal, goal στο 1.50 ας πούμε. Εντάξει, χθες δώσαμε ας πούμε την Eindhoven 1.50 κάτι. Δηλαδή δεν το λες και άσχημη επιλογή για να γεμίσεις ή κάποιος που βάζει κάποια χρήματα παραπάνω να πεις ότι το goal, goal. Ούτως ή άλλως τα goal, goal στα μάτια σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια δεν πληρώνει και ναι, εντάξει, πολύ δύσκολο. Οπότε και αυτό το 1.50 μπορεί να πει σε ένα παρολί. Αυτό να σου πω κάτι, το 1.50 λογικά οι εταιρείες σου λένε ότι θα είναι 1.50 στο 15, στο 20. Αυτό δείχνει το 1.50, δηλαδή στο 20 ήταν 1-1 το μάτσο. Κατάλαβες. Ναι, ή το over. Το over, ας πούμε, στο 1.53-1.55 που βλέπω το over, αυτό λέει ουσιαστικά. Ότι το πρώτο ημίχρονο θα είναι 2 γκολ σίγουρα και θα έχει ένα ημίχρονο για ένα γκολ. Αυτό αντικατοπτρίζει το 1.50. Ότι το πρώτο ημίχρονο θα είναι σίγουρα 1-0-1-2-0-0-2 και το έχει ένα ημίχρονο για ένα γκολ. Το οποίο είναι δεδομένο για αυτού. Γι' αυτό το δίνουν τόσο χαμηλά. Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Έτσι. Γι' αυτό δεν δίνουν, ας πούμε, στη Watford, το δίναν 2-30 γιατί σου λέει, ρε φίλε, θα μπει ένα γκολ της Watford, άντε να μπει και κανένα δεύτερο. Καταλαβες. Γι' αυτό το δίναν 1-30. Μόλις έγινε το 2-0, το over 2,5 πήγε 1-35 το δίναν στο live. Έτσι, τελείως διαφορετικό. Γιατί είναι και αυτό που λέμε μια φορά και το live, το πώς μπαίνουν οι ομάδες. Το πώς βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Αυτό που λέμε και τώρα, ότι καλό να περιμένεις να δεις και το ομάδα, να δεις πώς θα μπουν οι ομάδες όπως λες και εσύ. Αν η Μπαρτσελόνα θα πιέσει από την αρχή, αν η Ρεάλ, ξέρω εγώ, πώς θα ισορροπήσει το μάτς, θα δώσει χώρο, θα παίξει με αντεπιθέσεις. Μπορεί να δούμε μια Ρεάλ των προηγούμενων αγωνιστικών. Οπότε, άμα δούμε την Ρεάλ των προηγούμενων αγωνιστικών, κλάφτα χαράλαμπα. Άρα, γι' αυτό τα πρώτα 10-15 λεπτά είναι σημαντικά. Σωστό. Να δούμε πώς θα μπουν οι ομάδες. Σωστό. Λοιπόν, κλείσαμε από κλασικό, μένουμε Ισπανία. Έχεις κάτι άλλο, έχουμε κάτι άλλο Ισπανία σήμερα? Στην Ισπανία πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Στα μάτια και στο Αλαβές Βιγιαρεάλ είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Χαμηλό το Σεβίλη Ουέσκα εδώ προς αποφυγή. Οπότε δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο από την Ισπανία. Απλά έπρεπε να γίνει συζήτηση για το Ελ Κλασικό. Το ενδιαφέρον είναι και στην Αγγλία. Να πω, συγγνώμη σε διακόπτω, να πω για τον Κετάφε Real Betis 2-0 τελικό, έτσι. Ναι. Στην πριμέρα, μετά μόλις κλείσουμε με τον Δημήτρη, θα πω Σεκούντα και Τρίτη Εθνική που έχουμε αρκετά παιχνίδια και στην Τρίτη Εθνική Ισπανία, τα οποία είναι στα κουπόνια. Έτσι θα πω μετά τα τελικά, απλά άσος της πριμέρα. Έτσι, και η Real μετά το αποτέλεσμα αυτό πάει στην ένατη θέση, παρακαλώ. Η Real Madrid. Στο 9 είναι πλέον. Λοιπόν, πάμε στην άλλη σταματή. Έχουμε στην 3.30 τον Μπέρνλι Τσέλσι, να αναφέρουμε ότι ο Αζάρ είναι γραμματείας και δεν θα αγωνιστεί. Να ξέρουν, να ξέρει ο κόσμος. Οπότε μην περιμένει κανένα περίπατο υγιεινό της Τσέλσι. Ο Άσος έχει ανέβει περίπου σε 1.42-1.40 κάπου εκεί τον συναντάμε. Είναι το πρώτο σημείο, αλλά είναι πολύ χαμηλό. Στο Κρίστα Πάλας Άρσεναλ, εδώ περιμένω το goal-goal να επιβεβαιωθεί. Νομίζω πρέπει να είναι εκεί κοντά στο γύρο στο 1.60. Είναι μια πιθανή επιλογή. Και εγώ, εντάξει, προσωπικά νομίζω, εντάξει, μπορεί να μην συμφωνήσεις, θα δώσω μια τελευταία ψήφο εμπιστοσύνης στην Manchester United, την ομάδα σου, απέναντι στην Everton. Βρίσκω κάτι που, δηλαδή ένα μικρό σημείο ανάκαμψη στα τελευταία παιχνίδια. Την Everton αρέσκομαι να την κοντράρω, να σου πω την αλήθεια, στα μεγάλα παιχνίδια. Σπάνια καταφέρνει κάτι καλό στα μεγάλα ντέρμπι, ειδικά εκτός έντρας. Οπότε θα επιλέξω την United, έτσι, στο καλό το δελτίο, εκεί γύρω στο 1.70-1.75. Κοίτα να δεις, σε αυτό το παιχνίδι, εγώ είπα να μην, βάλω ξανά. Βέβαια την είδα και με την Juventus, τα παιχνίδια και τα τελευταία της Manchester, τη βλέπω να λειτουργεί καλύτερα.
Έτσι, απλά τώρα με τη Juventus, σίγουρα η Juventus φάνηκε ότι είναι πολύ πιο έτοιμη ομάδα αυτή τη στιγμή από την Manchester. Αυτό που μου άρεσε εμένα στο σημερινό παιχνίδι με τη Manchester, θα μου πει τώρα, άμα δώσει over, δεν θα βγει άσο. Δεν το ξέρει. Α, βλέπει το over εδώ, ναι. Ναι, δεν το ξέρει. Εγώ βλέπω το over για πιο σίγουρο, να σου πω, γιατί μπορεί να γίνει και 2-2 το match. Έτσι. Ναι, φαίνεται ότι η Everton μπορεί να σκοράρει. Τον πιστεύω τον Άσο. Δεν λέω ότι δεν τον πιστεύω. Τον πιστεύω τον Άσο της United. Έτσι. Αλλά νιώθεις πιο ασφαλής με το over. Ναι, νιώθω πιο ασφαλής με το over. Τώρα θα μου πεις, η ίδια απόδοση είναι. Δηλαδή, στοιχηματικά, άμα το δεις, αυτό τώρα που λέω, δεν είναι και τόσο ψηλοσωστό, γιατί είναι η ίδια απόδοση. Έτσι, οπότε λες, ρε φίλε, δηλαδή ουσιαστικά πας τι, στο 2-2-2-3 ή στο 1-2. Καταλαβαίνεις. Ναι, μπορεί να... Απλά ναι, λέω ότι να... και δεν εμπιστεύεται την United και λες καλύτερα over. Ναι, καλύτερα over θα το δω αυτό. Είναι από τις βασικές μου επιλογές το over, γιατί και οι δύο ομάδες βάζουν goal. Και η United ειδικά βάζει και τρώει και όλα με μεγάλη ευκολία. Ναι. Και goal, οπότε εμένα είναι η βασική μου επιλογή το over. Αν και είμαι λίγο προς τον Άσο, αλλά πιο πολύ πάω με το over, να σου πω την αλήθεια. Σε αυτό το match. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Να δούμε, να βγει Άσο και over, να πληρωθούμε και οι δύο και ο κόσμος το έκανε και συνδυασμό, έτσι. Arsenal βλέπεις καθόλου? Δεν ξέρω, στα μάτια, εντάξει, πολλά τα νικηφόρα αποτελέσματα, προφανώς και η έδρα, λέω, η φόρμα είναι με την πλευρά των κανονιέριδων. Δεν ξέρω αν μπορεί, έχει ακόμη αυτή την οντότητα η Arsenal να σηκώνει πολύ μεγάλα σερί. Εκτιμώ την Crystal Palace, παρότι που δεν ξεκίνησε καλά την σεζόν. Γι' αυτό πάω με το πιο συμβιβαστικό, αν θέλεις, goal-goal παρά το goal. Ναι. Δεν ξέρω, εμένα με έχει κολλήσει Arsenal. Βλέπω ότι πάει πολύ καλά γενικά. Η Crystal Palace στα τελευταία της παιχνίδια τα εντός δεν είναι καλή. Έτσι, δηλαδή έχει ήττες ισοπαλίες. Εγώ και το βλέπω και η απόδοση. Δηλαδή τη βλέπεις την απόδοση γύρω στο 1.75, 1.80. Δεν είναι άσχημη για Arsenal. Και παίζει με μια ομάδα η οποία, για να δω λίγο ακριβώς τη βαθμολογία, για να σου πω. Η Crystal Palace, από ό,τι βλέπω, δεν είναι 15η με 7 βαθμούς. Η Arsenal είναι 4η. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη απόδοση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου βγαίνει πολύ μεγάλη απόδοση. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Η βαθμολογία δεν είναι κριτήριο πάντα για να επιλέξει ένα σημείο. Σίγουρα το διπλό έχει τον πρώτο λόγο, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Είναι εύκολο. Μην ξεχνάμε ότι είναι και λονδρέζικο ντέρμπι. Σίγουρα, μάλλον γι' αυτό το δίνουν και το 1,80. Δηλαδή δεν εννοείται διαφορετικά. Έτσι, εγώ δεν ξέρω, με έχει κολλήσει από χθες που το είδα, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, το διπλό της Arsenal. Με έχει κολλήσει. Ναι. Και το έχω δηλαδή πολύ δυνατά. Ξεκινάει και τώρα κιόλας, να πω την αλήθεια. Και το έχω πολύ δυνατά σαν, σαν κουπόνι, δηλαδή σαν σημείο. Ωραία. Το διπλό. Α, δούμε, μακάρι. Ωραία, λοιπόν, πού πάμε μετά? Οπότε από Αγγλία έχω στα μάτια το goal-goal στο Crystal Palace Arsenal. Εσύ προτιμάς το διπλό. Και το United Everton, εγώ στον Άσο και εσύ το over. Έχουμε τουλάχιστον επιλογές. Πλησιάζουν, ναι, πλησιάζουν τουλάχιστον, είναι κοντά. Ναι, εντάξει, είναι, δεν αντιλέγει. Έτσι, σωστό. Είναι κοντά στο πώς προσεγγίζουμε τους αγώνες. Στην Γερμανία υπάρχουν ενδιαφέρον ζευγάρια. Και το Λιψία Σάλ και η κατάσταση των δύο ομάδων προφανώς χρήζει φαβορή την ομάδα της Λιψίας για τον Άσο. Στο άλλο μάτς, το Νιρεμβέργη Άιντραχτ έχει ξεκινήσει, νομίζω, ναι, σωστά. Ξεκίνησε, ναι. Πόσο είναι, για ρίξε μια ματιά στα μάτια, ένα παιχνίδι που έχει γι' αυτό. Κουλούρια, 0-0. Ναι, μάλιστα. Γιατί έχει προτιμηθεί εδώ το διπλό. Γενικά από ό,τι βλέπω, η Γερμανία σβάιτε λίγα και από τη Σλίκα είναι κουλούρι, 0-0. Δεν έχει τίποτα. Ναι, 40 ναι. λεπτά. Ναι, για πες. Και στο Werder Bremen Leverkusen που έχει το βράδυ σε 7. Εδώ το over, προφανώς είναι μια λογική επιλογή. Οι δύο ομάδες σκοράρουν εύκολα και δέχονται γκολ εύκολα. Αν κρατούσα κάτι από τη Γερμανία, θα ήταν έτσι για χαλαρό ποντάρισμα των Άσων στην Λειψία απέναντι στην Σάλκε. Πολύ πιο ομάδα η Λειψία από τη φετινή απογοητευτική Σάλκε. Και το λογικό over στην αναμέτρηση της Werder Bremen
με την Leverkusen. Καλή απόδοση είναι πάντως το over στο Leverkusen. Και εμένα το κοίταξα και έλεγα, εντάξει, δηλαδή το βρίσκεις το 1.65 το βρίσκεις. Δεν είναι άσχημο. Πόσο? 1.65. Καλά. Δεν είναι άσχημο το over, δηλαδή να το βάλεις σε ένα παιχνίδι που εντάξει, και οι δύο ομάδες, έτσι δηλαδή η Werder Bremen βάζει 2-3-1 μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Και η Leverkusen βάζει 1-1 και κάτι και τρώει 1-1 και κάτι. Δηλαδή. Ναι, ναι. Και η Leverkusen και στο τελευταίο διάστημα δείχνει σε καλή κατάσταση όσον αφορά και τα σκοράρισματα και τα γκολ. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει, νομίζω είναι μια καλή επιλογή το over και σε καλή τιμή εδώ. 1,60 κάτι, 1,65 κάτι. Βοηθούν τα δεδομένα. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ωραία, πάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου στις 4 έχουμε το Κάλιαρι Κιέβο, το Τζένοα Ουντινέζε και το Σπαλ Φροζινόνε. Παιχνίδια που μυρίζουν έτσι κίνδυνο, παγίδα, αν θέλεις. Τα δεδομένα βοηθούν όσον αφορά τον άσο τη Τζένοα απέναντι στην Ουντινέζε. Η Τζένοα έγινε η πρώτη ομάδα που έκοψε βαθμούς στην Γιουβέντους. Έχει εδώ και λίγες εβδομάδες νέο προπονητή. Η Ουντινέζε έχει απουσίες, οπότε ο άσος της Τζένοα έχει πιθανότητες να περάσουν στο Κάλιαρι Κιέβο. Εδώ βλέπω μπόμπα, να σου πω την αλήθεια, βλέπω προς τα δεξιά. Το έχει δύο, θα την κάνει κάπου η Κιέβο και ίσως είναι σήμερα η ευκαιρία. Το Σπαλ Φροζινόνε προς αποφυγή ο άσος που δίνεται φαβορή. Εντάξει, η Σπαλ είναι καλύτερη ομάδα από τη Φροζινόνε, αλλά και οι φιλοξενούμενοι θα παλέψουν το παιχνίδι. Στο Μίλαν Σαμπτόρια η Μίλαν παρουσιάζεται φαβορή, αλλά και εδώ το άσος δεν αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι ο Γκατούζο μετράει μέρες και αν σήμερα γίνει στραβή, αύριο θα ζητιέται το αν θα αλλαχθεί. Γιατί ο Ντονατόνι λένε στην Ιταλία ότι είναι πρώτον πυλών για τη Μίλαν, οπότε δεν θα πούμε στη διαδικασία. Δηλαδή να επιλέξουμε κανέναν άσο 1.50-1.55 στα μάτι οι παίχτες να φάνε τον Γκατούζο που λέει ο λόγος. Σωστό. Και εμείς να πάμε στο Κουβά. Ναι, οπότε ας μείνουμε φίλοι, να πούμε, που λέει ο λόγος, με τη Μίλαν. Και το Derby del Sole ανάμεσα στην Νάπολη και την Ρώμα. Η Νάπολη, η οποία προφανώς και είναι σε καλή κατάσταση, το έδειξε μέσα στο Παρίσι. Δεν είναι όμως για ένα 1.60 το παιχνίδι που δίνεται με την Ρώμα. Η Ρώμα, η οποία πέρασε από το συγκεκριμένο γήπεδο την περασμένη χρονιά. Εδώ, με τα όσα έχουμε δει στα μάτια, θα μου δημιουργήσει έκπληξη αν δεν δούμε το goal goal. Ας πούμε, δεν ξέρω πώς δίνεται, πόσο δίνεται σε απόδοση, αλλά νομίζω ότι είναι... Κοίταξε, εδώ που βλέπω τώρα, το goal goal δίνεται παραπάνω από το over. Εγώ προς τα πόσο? Είναι κοντά στο 1.60 το goal goal και στο 1.55-1.56 το over. Η διαφορά βέβαια είναι πολύ μικρή, αλλά είναι δείγμα ότι πιθανολογούν αυτοί ότι... Εντάξει, κοντά και τα δύο είναι, ούτως ναι, ή άλλως. Ναι, ναι, ναι. Πάντως, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι το match δεν είναι για 1.60. Όχι ότι είμαστε Ρώμα και οι δύο. Εντάξει, είμαστε Ρώμα και οι δύο, το ξέρω όλος ο κόσμος. Αλλά και πέρσι το match δινόταν εκεί χαμηλά και είδες τι έγινε. Ναι, έτσι. Ναι, δεν το συζητάω. Είναι ένα derby, για όσους δεν το καταλαβαίνουν τι derby ακριβώς. Είναι ένα derby μίσους. Ένα derby που έχει μια μεγάλη ιστορία από πίσω του. Ένα derby οπαδών, ναι, σε πρώτη φάση. Αλλά αυτό που έχουν οι οπαδοί μεταφέρεται στην ομάδα. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι βαθμολογία είσαι, είτε είσαι Νάπολη είτε είσαι Ρώμα. Μπαίνεις μέσα για να κερδίσεις, να φας σε σίδερα που λέμε. Οπότε είναι από τα ντέρμπι που, ναι μεν, εκτός αν υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ένας είναι ασβέστης. Που και πάλι και ασβέστης να είναι, δεν είναι τόσο εύκολο το να το δώσεις ένα 60. Εγώ θεωρώ λάθος την απόδοση της Νάπολη. Δεν λέω ότι θα βάλω το διπλό της Ρώμα, θα το αφήσω, θα το δω και αναλόγως θα πράξω και αυτό στο live, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, το 5,5 για μένα είναι πολύ μεγάλο, έχοντας και το περσινό παράδειγμα που κερδίσαμε και πέρσι, που ήμασταν outsider, γιατί η Νάπολη και πέρσι ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν, ναι, ξέρω, τέταρτη. Έτσι, γιατί αυτό ουσιαστικά λέει ότι οι εταιρείες λένε, ότι η Νάπολη πάει πάλι για να χτυπήσει το πρωτάθλημα όσο μπορεί, εσύ Ρώμα... Το χάσες, είσαι έξω. Έτσι. Τέτοιο ξεκίνημα. Ναι, ναι, αλλά 5,5 απόδοση και 5,75 και 6 και ξέρω εγώ, είναι πολύ μεγάλη απόδοση, ναι, για τέτοιο ντέρμπι. Το αφήνω, συμφωνώ μαζί σου στο goal goal ή στο over. Έτσι, είναι μια πολύ λογική επιλογή. Αλλά τον Άσο, παιδιά, δεν ξέρω, αν είσαι τόσο σίγουρο ότι η Νάπολη είναι τόσο τρένο,
Η περσινή Νάπολη που έφτασε σε, να το πάρει και το έχασε μόνη τη. Αν είστε το σίγουροι, παιδιά, ναι, βάλτε τα λεφτά σα. Εγώ δεν πρόκειται να τα βάλω. Ναι, ναι, μα, ναι, το περσινό παράδειγμα, Δημήτρη, φαίνεται και η ψυχολογία του συλλόγου, τη ομάδα. Και πολλοί παίκτες μείναν από πέρσι. Ναι. Ακριβώς, το ότι έφτασε η Νάπολη σε εκείνο το σημείο και το χάσει. Έτσι, το ότι έφτασε εκεί. Τώρα είναι ναι, νωρίς. Έτσι, είναι... Ναι, ναι, ναι. Προφανώς και σου λέω η λογική επιλογή έχει να κάνει με τα γκολ, σύμφωνα με τη φιλοσοφία που έχουν οι δύο ομάδες. Πέρσι πώς είχε λήξει. Πέρσι πώς είχε λήξει. Πέρσι θυμάσαι πώς είχε λήξει. Θα το δω κιόλας λίγο. Πέρσι νομίζω... 1-2 νομίζω. 1-2 είχε λήξει. 1-2-1-3. Κάτσε να το δω. Είχε με την μνήμη ούτως ή άλλως. Ναι, ναι, θέλω να το δω λίγο. Θέλω να το δω λίγο γιατί νομίζω ότι... Κάτσε να το δω κι εγώ. Νομίζω ότι είχε φύγει πολύ. Δεν το νομίζω να είναι τόσο μόνο. Για δες το λίγο ρε Δημήτρη. Νομίζω είχε φύγει πολύ το μάτς. Για να το δω. Ψάχνω κι εγώ να το δω τώρα λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Κοίτα, βλέπω εδώ λέει για 2-4 έχω. Και εγώ αυτό θυμάμαι. 2-4 ότι είχε βγει. Ναι, ίσως, ναι, ναι. Και εγώ 2-4 θυμάμαι ότι είχε τελειώσει το μάτς. Και 1-3 ήταν πρόπερση. Δηλαδή δες ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Ρώμα καταφέρνει και φεύγει με το διπλό σε όποια κατάσταση. Και εγώ νομίζω 2-4 ήταν πέρσι. Δεν ήταν έτσι 1-2-1-0. Ήταν 2-4. Δηλαδή και μάλιστα είχαμε φύγει και εντυπωσιακά. Δηλαδή 1-4 ήταν το μάτς κάποια στιγμή. 0-3-1-4 είχε φύγει το μάτς, δηλαδή μπαμ-μπαμ από ό,τι θυμάμαι. Οπότε αυτό το λέμε τώρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος έτσι, οπότε και πέρσι που το δίνανε έτσι, είδατε τι έγινε. Έτσι και δεν νομίζω ότι η Νάπολη έχει γίνει τόσο θηρίο σχέση με πέρσι, απλά εμείς παίζουμε χάλια. Εμείς παίζουμε πολύ χάλια, έτσι. Οπότε, εντάξει, δεν ξέρω αν προστατεύουμε κάποιον από τον Άσο, δεν θέλω να πω και να γίνει 3-0 το μάτς, αλλά αναφέρουμε λίγο την κατάσταση πως είναι όσον αφορά την ιδιαιτερότητα αυτού του ντέρμπι, έτσι, γιατί είναι ιδιαίτερο ντέρμπι. Με το παιχνίδι τα τελευταία χρόνια, έτσι, γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ιδιαίτερο ντέρμπι, δεν είναι ούτε Ρώμα Λάτσιο, ούτε Μίλαν Ίντερ, ούτε, ξέρω εγώ, Νάπολη, Κάλιαρη, ναι, εκεί, ναι, τροπικό του Νότου. Είναι Ρώμα Νάπολη, που είναι ένα ιδιαίτερο ντέρμπι. Μπείτε λίγο, κάντε μια ανάλυση στο YouTube να δείτε σε παλιά Ρώμα Νάπολη τι γινόταν. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε πώς αντιδρά αυτό και στους παίχτες λόγω της. Γιατί η Ιταλία, σε σχέση με την Αγγλία, για παράδειγμα, ίσως την Ισπανία σε πολύ μεγάλο βαθμό, η Ιταλία, ακόμα η οπαδή, ο κόσμος, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους ποδοσφαιριστές. Έτσι. Όπως γίνεται στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έτσι. Ναι, αυτό είναι, μοιάζουμε και σε αυτό το. Άρα, μπράβο, δηλαδή στην Αγγλία δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Στην Ιταλία όμως γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και στα άσχημα και στα θετικά, το πώς επηρεάζει ο κόσμος την ομάδα. Έτσι. Λοιπόν. Ωραία. Κλείσαμε και από την Ιταλία. Ναι, από εκεί και πέρα, έτσι λίγο περιφερειακά, όσον αφορά τα δικά μας σταμάτη στο Πανιόνιος Ατρόμητος ντέρμπι, εκεί γνωρίζουμε, έτσι, δηλαδή εκεί τους δήμους εκεί, οι φίλοι των δύο ομάδων έχουν μια κόντρα, πάντως Ατρόμητο θα βρεθούν στη Νέα Σμύρνη. Εδώ πέρα από την ισοπαλία δώσαμε χθες, έτσι κάποιες ισοπαλίες βγήκε, για παράδειγμα, στο Τωρίνο Φιωρεντίνα το βράδυ. Βλέπω εδώ μια πιθανή ισοπαλία για το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανιόνιο, πιο σωστά του Πανιόνιου με τον Ατρόμητο. Είμαι και εγώ από αυτούς που βλέπω τον Αστέρα Τρίπολης να παίρνει αποτέλεσμα μέσα στο Αγρίνιο στην έδρα του Πανετολικού. Το Χ2 είναι χαμηλό, είτε το Χ είτε το 2 έχει καλές πιθανότητες για όσους, φυσικά ρισκάρουν. Στο ΑΕΚ Άρης, τι να πω, εδώ ισχύει αυτό που λέμε ότι γνώστες οι δύο ομάδες. Πρόκειται για ντέρμπι και κλεισμένων των θυρών. Όποιος βλέπει τον ΑΕΚ να μην μένει πίσω βαθμολογικά, θα παίξει τον Άσο. Όποιος βάζει κριτήρια αποδόσεων και την πολύ καλή ομάδα που έχει ομολογουμένος ο Άρης, φυσικά και μπορεί να πάρει αποτέλεσμα από το ΑΚΑ, θα πάει προς το Χ2. Έτσι, εγώ δεν ξέρω, θα μείνω στην συμβιβαστική λύση των 2 έως 3 γκολ. Πιστεύω θα έχει το παιχνίδι γκολ. Τώρα θα είναι 1-1 το παιχνίδι, θα είναι 2-1 υπέρ της ΑΕΚ, θα βγάλει γκολ ο Άρη και τα τρία σενάρια είναι πολύ πιθανά, αλλά μ' αρέσουν πολύ τα 2-3 γκολ. Εντάξει, αυτό που λες και στο Χ2 του Άρη, με απόδοση κοντά στο 2.60-2.70, δεν το λες και κακό και να πάρεις αποτέλεσμα. Βέβαια, εντάξει, η ΑΕΚ είναι το φαβορί με τη λογική ότι παίζει εντός έδρας. Δεν έχει κόσμο, βέβαια, το παιχνίδι. Δεν θα έχει κόσμο. Ξέρεις τι είναι το θέμα, Σαμάτη.
ο Άρης αυτά τα δύσκολα παιχνίδια και τα εκτός και το εντός με τον ΠΑΟΚ, δυστυχώς γι' αυτό να έδειξε να μην ναι. μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Ναι, είναι αυτό, αν βγάλει πάλι αυτό το κόμπλεξ, θα είναι δύσκολο. Ναι. Κοίτα, πρέπει να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες του που είναι, είναι αρκετές. Ναι, ίσως αυτό το γεγονός ότι είναι άδειο το γήπεδο να βοηθήσει λίγο τους παίκτες του Άρη με τη λογική ότι δεν θα έχουν την πίεση που ναι, είχαν ναι. στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σαφέστατα. Έτσι, αλλά από στοιχηματικής πλευράς, βλέποντας λίγο τις ομάδες μέχρι στιγμής, το άσος είναι μικρός. Δεν θεωρώ ότι είναι. Ναι, ναι. Αν είχε κόσμο. Και έχει απουσίες τη ΑΕΚ, ναι. προέκυψαν κάποιες απουσίες Κλωναρίδης Μπακασέτας. Σωστό. Αν είχε κόσμο, θα έλεγες, ας πούμε, σαν ουδέτερος ότι ναι, είναι πιο ζεστό. Αλλιώς το πράγμα, ναι, ναι, είναι διαφορετικό. Αλλά χωρίς κόσμο, το οποίο ναι, μεν μπορεί να είναι καλό για τους παίκτες και δεν θα έχουν την πίεση, αλλά θα είναι και καλό για τον Άρη, γιατί επίσης δεν έχει την πίεση του κόσμου mm-hmm. που θα είχαν λίγο οι ξένοι. Και το Χ2 είναι μια καλή επιλογή. Δεν είναι μακριά. Παίρνεις δύο αποτελέσματα. Παίρνεις δύο αποτελέσματα, έτσι. Βέβαια, στην Ελλάδα είμαστε, με Έλληνα διαιτητή είναι το μάτς. Ναι. Αν ήταν ξένος διαιτητής, σίγουρα θα ήταν τελείως διαφορετικό ίσως το παιχνίδι και η λογική. Αλλά εντάξει, τώρα το συζητάμε. Εγώ προσωπικά δεν το παίξω κάτι. Έτσι, εγώ ξέρεις με την Ελλάδα ναι. είμαι μακριά γενικά. Δεν παίζω. Αν θα παίξω κανένα over μόνο, να πω την αλήθεια. Αλλά λέω ότι το να αγοράσεις δύο σημεία στο 2,60 δεν είναι και άσχημη επιλογή. Έτσι. Ναι, καλά, η αξία είναι με το Χ2. Δεν το συζητάμε. Απλά το δείγμα του Άρη σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια δεν ήταν καλό. Ναι, δεν, και με τον Μπαζιά και με τον Πανιόνιο εκτός έδρας. Είναι που σε ήταν, μια ύφεση ομάδα, ναι, ομολογουμένως. Είναι σε μια ναι, είναι, θέλει λίγο να μην, ας πούμε, να μην υπερτιμήσει την. Έτσι. Την ΑΕΚ, έτσι, να μην τη σεβαστεί τόσο προφανώς έτσι, και είναι σωστό, πολύ σωστό. Μεγάλο το παιχνίδι, δύσκολο το εμπόδιο, αλλά πρέπει να παίξει με τις δυνατότητες του. Μόνο Βέλεθ λείπει στο κέντρο της άμυνας, είναι βέβαια σημαντική απουσία, αλλά εκεί θα επιστρέψω δελεισίες δίπλα στον Μαύραη. Τι να πω, εγώ σου είπα, θα πάρω την συμβιβαστική λύση των 2-3 γκολ και στο παιχνίδι φυσικά του Ατρόμητου με τον, του Πανιώνιου με τον Ατρόμητο και το Χ και το Άντερ δείχνει πιθανό. Χ2 για τον Αστέρα Τρίπολης απέναντι στον Πανετολικό. Είναι μια τριάδα στην Ελλάδα που μου αρέσει αρκετά, μπορώ να σου πω, και θα δούμε βέβαια πώς θα μπει σε χημεία. Ενώ τέλος στα μάτια θα πάρω λίγο Τουρκία, έτσι τέρμα το φάμε το κεφάλι μας, με το διπλό της Γαλατάσαράι στην έδρα της Μαλάτιας. Φορά έχει κάνει τα δωράκια τελευταία η Γαλάτα, αλλά σήμερα έχει καλά δεδομένα να περάσει από την έδρα της Μαλάτιας, που έχουμε πει και άλλες φορές ότι τέτοιες ομάδες όταν τις βρίσκουμε σε αποδόσεις κοντά στο 2 ή παραπάνω αξίζει να παιχθούν ασχέτως αποτελέσματος, γιατί στα προηγούμενα χρόνια θα βλέπαμε τέτοιες αποδόσεις, θα βλέπαμε τέτοια παιχνίδια σε αποδόσεις 1.50 και 1.55. Οπότε εκεί κοντά στο διαράκι το διπλό της Γαλατάσαράι είναι από τα δευτερεύον δελτία, δευτερεύον σημεία που μπορούν να μπουν σε κάποια δελτία. Πάνω κάτω εκεί είμαι. Έτσι, δεν κάνει κάτι, ούτε η Ολλανδία μας δίνει κάτι σήμερα, διότι έχει τέρμπι Άγιαξ Φέγενορντ, γελάει ο κόσμος με το 1.40 που δίνεται στον Άγιαξ. Προφανώς και είναι το φαβορί, αλλά είναι τέρμπι και 1.40 δεν μπορείς να παίξεις τέτοια απόδοση. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι άλλο να προσθέσεις σε αυτά. Κοίτα, που... όχι, συμφωνώ σε αυτό, αλλά είναι κάπου εκεί. Σε αυτό που είπες για τη Μαλάτια και την Γαλατάσαράι συμφωνώ μεν, αλλά... δεν ξέρω, κάτι με τραβάει. Εντάξει, η Τουρκία είναι διαφορετικό. Ναι, ναι, είναι λίγο η Τουρκία το περίεργο του πράγματος, έτσι με την Τουρκία. Καλά τον αγώνα της Φενέρ, ούτε το μπήκα να το δω, δηλαδή... Όχι, είναι και δίνεται και ούτως ή άλλως χαμηλά. Εντάξει, δηλαδή η Φενέρ, άμα πέσει σχεδόν σε κατηγορία, ρε Φενέρ Μπαχτσέ, δηλαδή στην Τουρκία... Θα χαρεί πολλής κόσμος. Ναι, εντάξει, δηλαδή... δεν, καλά, δεν υπάρχει σαν απόδοση τώρα, το συζητάω, δεν μπαίνω στη λογική να, όχι, να όχι, το πω. Τίποτα. Έτσι, από Ολλανδία τώρα που είδες, θέλω λίγο να δω τα over. Εντάξει, το Άγιαξ τώρα, το αγώνα του Άγιαξ με τη Φέγενορντ, έτσι όπως είπες, είναι τέρμι, το 1.30-1.20 που το δείχνει δεν υπάρχει πουθενά. Πραγματικά ναι. πουθενά δεν υπάρχει. Απέναντι σε μια Φέγενορντ η οποία τα πάει πάρα πολύ καλά τα τελευταία παιχνίδια. Εδώ αν είχα μια επιλογή, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, θα είχα το over 3.5. Ναι. Αν είχα μια επιλογή. Αυτό που με τσιγκλάει, να πω την αλήθεια, και εδώ είναι το διπλό.
Δηλαδή 8-8,5 απόδοση, όχι, παιδιά. Το τραβάς λίγο, σταμάτη. Ναι, να σου πει κάτι όμως, είναι 8 απόδοση. Και είναι ομάδες οι οποίες χωρίζουν δύο βαθμοί. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά είναι ισοδύναμοι. Είναι ομάδες οι οποίες, ναι μεν, εντάξει, ο Άγιαξ τον βλέπουμε και στην, στο Champions League, παίζει εξαιρετικά, έτσι, αλλά και η Eindhoven. Ναι, έχει το πάνω χέρι, κατά ψέματα. Ναι, σίγουρα, αλλά και η Eindhoven. Δεν είναι κάτι το οποίο... Ρόμπι έχω. Ρόμπι Βαν Πέρση έχω. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή τέτοια απόδοση. Τέτοια όχι, μεγάλη διαφορά. Εντάξει, σίγουρα όχι. Γι' αυτό σου είπα το πρώτο πράγμα. Ναι, δεν το συζητάω το τέτοιο. Αλλά εντάξει, το, δηλαδή τώρα, αν μου λες πάρε ένα δεκάρικο και πέταξε το κάπου, θα το ρίξω εδώ. Ναι, θα το ρίξω εδώ, στο 8 της Φέγενορτ. Και ας το χάσω που λέμε, ή πρώτο γκολ Φέγενορτ. Δηλαδή εντάξει τώρα, δεν είναι τόσο χάλι Φέγενορτ για να πεις ότι ένα 30 τον Άγιαξ, επειδή κέρδισε δηλαδή, την Μπενφίκα. Η Μπενφίκα χθες το βράδυ έχασε την Μπελενένσες 2-0. Ναι. Έχασε την Μπελενένσες η Μπενφίκα, σιγά το θηρίο. Ναι. Εντάξει, ναι. Το ότι ξεκίνησε καλά παίζοντα στο Champions League στην αρχή για να μπει στου ομίλου και ήταν ωραία, καλή Μπενφίκα, ναι, άλλο αυτό. Αλλά δεν είναι και ένα θηρίο τρομερό. Έχασε την Μπελενένσες 2-0. Δηλαδή, ξέρεις, κάνουμε τώρα συσχετισμό. Κάνω ένα συσχετισμό τώρα στο μυαλό μου. Ότι α πούμε εταιρείε δίνουν τον Άγιαξ 1-30 γιατί κέρδισε την Μπενφίκα. Η οποία Μπενφίκα όμω έχασε την Μπελενένσες 2-0. Έτσι. Άρα μάλλον το 1-30 του Άγιαξ απέναντι στη Φέγγινορτ που είναι ισοδύναμες πάνω κάτω. Δηλαδή δεν είναι τόσο. Και είναι και ντέρμπι. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που ας πούμε στο Champions League έρχεσαι από μεγάλη νίκη και στα εμπόδια τρως καμιά σφαλιάρα. Έτσι. Άρα, μπράβο, δηλαδή, οπότε ναι, και νομίζω πολύ το συζητήσαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, αυτό μόνο over 3,5 όσον αφορά ναι, εντάξει. Άμα δεν πιστεύεις ότι μπορείς να το κοντάρεις, έχει και το Χ2 που είναι στο 3,50-3,40 που αγοράζεις δύο σημεία σε 3,5 απόδοση. Μια χαρά είναι. Αν δηλαδή πιστεύεις, δηλαδή εντάξει, μην το βλέπουμε. Εντάξει, ότι οι Άγιαξ ή η Eindhoven πάνε σε έδρες μικρές και τις διαλύουν τους αντιπάλους. Η Φέγενορτ δεν είναι πλέον σε αυτή την κατηγορία. Κάποτε ήταν. Κάποτε ήταν σε αυτή τη λογική η Φέγενορτ. Έτσι πήγαινε εκεί ο Άγιαξ ή η Eindhoven, πάρε τον τόρτι σου, πάρε τον πέντε. Τα τελευταία χρόνια όμως, από τότε που πήρε και το πρωτάθλημα, δεν είναι έτσι η Eindhoven. Είναι πολύ κοντά στο Άγιαξ. Δεν είναι τόσο χάλια δηλαδή. Άνα μπράβο. Έτσι. Δεν είναι α πούμε τώρα. Πώς τις λένε τις άλλες, ας πούμε, ξέρω εγώ, Χέρεβεν και... Αλμάρφητες, ξέρω εγώ. Ναι, δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο να πεις ότι θα πάει μες στη Άμστερνταμ Μάρινα και θα φάει 5 εύκολα. Ή θα πάει η Άγιαξ μες στη Φέγενορτ και θα κάνει 0-3, ας πούμε, στο 10. Έτσι. Ξέρω εγώ, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ωραία, κλείσαμε και από Ολλανδία. Γαλλία, βλέπεις κάτι? Έχει σήμερα και τον ντέρμπι μας. Γαλλία, όχι, δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια στο... ξεχωρίζει το Παρίσι, το Μαρσέι Παρίς Ζερμέν και εδώ το διπλό είναι σε αυτές τις αποδόσεις που συζητάμε και προφανώς και είναι προς αποφυγή έτσι σε μια πολύ δύσκολη έδρα όπως το Βελοντρόμ εδώ και εδώ μπορείς να ασχοληθείς με τα γκολ, πληρώνει βέβαια χαμηλά και το over 3,5 ας πούμε δίνεται, δεν δίνεται και κάτι το σπουδαίο. Ναι, ναι. Για να σε πω την κοντά στο 2 αλλά... το δίνουν εταιρείες, κοντά στο 2 δεν, και εγώ, ναι, κοίταξα, και εγώ κοίταξα στην αρχή να δω το over 3,5 αλλά είναι μικρό για τέτοιο match. Ναι, εδώ άμα βοηθήσουν τα δεδομένα μπορεί να βγει και άνετα που λέει ο λόγος. Ναι. Είναι match που ανοίξει την κατηγορία του live αυτό, Δημήτρη. Δηλαδή περιμένεις να δεις. Περιμένεις να δεις. Εντάξει, ο Μπορντόνης είναι αρκετά δύσκολο και εδώ όλα τα σημεία δείχνουν πιθανά. Ναι, δεν βλέπω κάτι από την Γαλλία και το Ρεν Ρεμς χαμηλός ο άσος για να ασχοληθούμε. Αν κάτι ας πούμε επέλεγα θα ήταν το over 3,5 στο Μαρσέιγ Παρί για βραδινό έτσι ενδιαφέρον, για βραδινό δελτίο αν τελειώσουν τα απογευματινά παιχνίδια. Αυτά πάνω κάτω νομίζω είναι. Τι έγινε τώρα, σε χάσαμε πολύ μακριά ακούγες. Όχι, εδώ είμαι. Α, εντάξει, ωραία, γιατί σε ακούσαμε πολύ μακριά σε διαβάσεις και λέω τι έγινε. Όχι. Άρχισες να τρέχεις. Όχι. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα γενικά περιφερειακά δεν βλέπεις κάτι άλλο, δηλαδή ο Ελβετίες και τέτοια πράγματα. Όχι, είπα για το διπλό της Γαλάτα, για Ολλανδία είπαμε, για Γαλλία είπαμε. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω να πείσαμε κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, δεν πάμε. Και εγώ λέω που ήταν και Πορτογαλία, ας πούμε, δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Άσε που μετά και χθες την κέλα της Μπενφίκα. Λογικά η Πόρτο θα βγει, αλλά εντάξει τώρα Πόρτο Φιρένσε πολύ χαμηλό, ναι, και χαμηλό ο άσος της Sporting.
απέναντι στο δικό της ναι, παιχνίδι που έχει το βράδυ. Την Παβίστα 30 και ένα 13, ένα 12 η Πόρτο. Εντάξει, παιδιά, αυτά τα τέτοια ναι, τα παίζετε εσείς. Όπως δίνατε χθες την Μπενφίκα, ένα 30 και τελείωσε 2-0 ξεκούραστο. Εντάξει. Γιατί ξέρεις, η Πορτογαλία τώρα τι γίνεται με την Πορτογαλία, επειδή το μ' αρέσουν να παίζω τους μεγάλους εκεί. Όταν κάνει γκέλα ο ένας, μετά πάνε συχνά όλοι. Μπαμ, μπαμ. Καλά, ισχύει, ναι, ισχύει. Όλοι πάνε, πάνε εκεί. Δεν λες και δεν θέλουν να φύγει κάποιος μπροστά. Η Τουρκία είναι τα δύο πρωταθλήματα αυτά που όποτε κάνει μια μεγάλη ομάδα ακολουθούν και οι υπόλοιπες. Ναι, και φέτος βλέπω στην Πορτογαλία ότι έχει δύο-τρεις ομάδες, οποίες εντάξει, η Μπράγκα πλέον δεν ανήκει στις εκπλήξεις. Είναι μια σταθερή αξία η Μπράγκα στην Πορτογαλία. Έτσι, αλλά βλέπω και το Ρίο Άβε λίγο ανέβη. Και... στα μάτια θα πάρει πλάκα. Ναι, έχω δει ένα μάτσο, είναι πολύ καλή, πολύ καλή. Γενικά τα λεφτά χρόνια Μπράγκα. Κάτι αυτοματισμού. Ναι, κάνει. Εντάξει, να σταματήσει λίγο και αυτό το εκεί, Πόρτο Μπενφίκα. Πόρτο Μπενφίκα, λίγο. Το τριπόλιο. Ναι, εντάξει, άμα δεν είναι τριπόλιο, γιατί συνήθως Πόρτο ή Μπενφίκα παίρνουν τα πρωταθλήματα. Έχει να το πάρει πολλά χρόνια. Σωστό. Λοιπόν, αν και το διεκδικεί τελευταία, αλλά δεν μπορεί να το πάρει. Κατακλείδη, τι γίνεται, τι έχεις. Τι γίνεται. Έχουμε τον Άσο United, εγώ προσωπικά ας πούμε θα είναι στην καλή μου την τριάδα, δεν το συζητάω. Από εκεί και πέρα μ' αρέσουν και κάποια άλλα σημεία, θα είναι και αυτά στις επιλογές μου. Προσωπικά θα παίξω το διπλό της Γαλατασαράι και το goal ή το over αν θέλεις στο Νάπολι Ρώμα, το βλέπω το ίδιο. Αυτή θα είναι η βασική μου τριάδα σήμερα. Το διπλό της Γαλατασαράι μέσα στην έδρα της Μαλάτια Sport, ο άσος της Manchester United απέναντι στην Everton και το goal στο παιχνίδι της Νάπολη με την Ρώμα. Ξεχωρίσαμε κι άλλα, έτσι, εγώ προσωπικά και άλλες επιλογές. Να τις αναφέρω έτσι πολύ γρήγορα και το χιδίο της Κιέβου, έτσι μια μπομπίτσα στο παιχνίδι με την Κάλιαρη, μου αρέσει αρκετά. Το Άντερ στο Πανιόνιο με τον Ατρόμητο ή το Χ για όσους ρισκάρουν παραπάνω. Το Over στο Βέρντερ Βρέμις Λεβερκούζεν, το Χ2 στο Πανετολικό Αστέρας Τρίπολης, το Over 3,5 στο Μαρσέι Παρίς Ζερμέν. Είναι επιλογές που κάπου θα τις έχουμε, θα σου έλεγα και για τα αγγλικά τα δύο, το Crystal Palace Arsenal που μου αρέσει το goal, αλλά ξεκινάει τώρα οπότε είναι δώρο άδωρο. Αυτά είναι, δεν είναι και λίγα, κοντά στα 10 σημειάκια, η τριάδα πάντως που είναι λίγο πιο πάνω στις επιλογές μας. Πρόκειται, έτσι μια τελευταία φορά θα το αναφέρω, για τον άσο της United, το διπλό της Γαλατασαράι και το goal ή το over, ό,τι θέλετε παίρνετε στο παιχνίδι της Νάπολη με τη Ρώμα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και εγώ να πω, εντάξει, εγώ είχα την Arsenal επιλογή, βέβαια ξεκινάει και αυτό, έτσι το έχω επιλογή και στο live όπως θέλει να το βάλει. Έτσι, το διπλό της Arsenal, το over στη Βέντερ και το over στη Νάπολη. Δηλαδή και εγώ προς εκεί πηγαίνω, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Αυτό σαν τριάδα, τώρα άλλες επιλογές. Κάτι διαφορετικό δεν ξεχώρισα να πω την αλήθεια. Απλά μου αρέσουν, ξαναλέω, οι βόμβες. Δηλαδή το χίδιο της Φέγενορντ, το διπλό της Ρεάλ. Αλλά είναι παιχνίδια που εγώ τα βάζω στην κατηγορία live. Να δούμε τι γίνεται, ναι, και μετά θα δούμε. Ακριβώς. Και μετά θα μπορέσουμε να έχουμε μια άποψη. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, νομίζω ότι καλύψαμε πλήρως το σημερινό κουπόνι. Σε ευχηθούμε σε όλους τους φίλους καλή επιτυχία και σε εμάς. Έτσι και σε εμάς να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι. Γιατί χθες λίγο ήταν δύσκολη μέρα να βγάλουμε και κάτι, γιατί έχουμε και πολλά έξοδα. Έτσι. γιορτές, αυτά τα ιστορίες. Σε μισή ώρα. Λοιπόν, άντε, σε περιμένω εδώ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Τα λέμε σε μισή ώρα. Καλή τύχη. Λοιπόν, αυτά και από τον Δημήτρη. Να αξίσω όσον αφορά το σημερινό κουπόνι που κάναμε την ανάλυση μας. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ψέχουμε σε λίγο με live score, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και στο live score, έτσι. Οπότε, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, ο γκουρού της γειτονιάς. Κάναμε τις αναλύσεις μας με τον Δημήτρη, είπαμε τα πράγματα όσον αφορά το σημερινό κουπόνι στοιχήματος. Βλέπουμε και το Crystal Palace Arsenal στο 18, βρισκόμαστε εκεί. Πάμε λίγο να δώσω κάποια τελικά τα οποία είχαμε αφήσει και δεν τα ξεχάσαμε. Να πω ότι χορηγός αποτελεσμάτων είναι η εταιρεία Goalbet. Έτσι γνωστή εταιρεία στοιχημάτων, η Goalbet, η οποία είναι εδώ και σας προσφέρει τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δώσουμε Ισπανία. Γκετάφε Μπέτις 2-0 τελικό. Ταραγώνα Οβιέδο 2-1 τελικό. Στην τρίτη Ισπανίας, Ναβαλκαρμένο με την Ρεάλ Βαγιαδόλιδ Β 3-2. Ρέγες Ουνιόν Αλβάρντε 2-2. Καρμέλα Σαμπατέλ 1-1 τελικά.
Τελικό επίσης, Βίτεσε Φορτούνα Σιτάρ 2-1 στην Πορτογαλία, δεύτερη κατηγορία. Ολιβερένσε Μπράγκα Βίτα 2-0. Στην Ιταλία, Σασουόλο Μπολόνια 2-2. Στην Κίνα, Χενάν Μπεϊτζίν 2-0. Σανγκάι Σαντόνγκ 4-2. Τελικά είναι όλα αυτά, ξαναλέω. Πάμε λίγο. Για να δώσουμε λίγο. Λοιπόν, εδώ επίσης στην Ισπανία άλλα τελικά, γιατί κάποια μας τελειώσαν πιο αργά. Στην τελειώσαν μάλλον πιο νωρίς, συγγνώμη. Στην Ισπανία. Ναι, να τα δω. Λοιπόν, τρίτη κατηγορία Ισπανίας επίσης, Αθλέτικο Μαδρίτης Βίτα Μπονφεραντίνα 1-1. Κορούχο, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Β 1-0. Ο Ντιγέν με την Ολότ 0-0. Καρμέλα Σαμπατέλ 1-1. Βιγεράλ Β, Αθλέτικο Μπαλεάρες 2-1. Ταλαβέρα Ρέινα με την Ίμπιζα 0-2. Τζουμίλα Μελίγια 0-0. Λινέν Σερεάλ Μούρθια 0-0. Μαρμπέλα Ουχίντο 1-2. Μούρθια Σεβίλη Αθλέτικο 3-0. Είναι τα αποτελέσματα. Αυτά τα οποία είχαμε και στην δεύτερη κατηγορία της, στην τρίτη συγγνώμη κατηγορία της Ισπανίας. Γκολ για τον Άγιαξ στον τέρμι με τη Φέγενορ. Τη Φέγενορ, το οποία παίζει από το 7 με 10 λόγω αποβολής. Μπράβο σε αυτό το παλικάρι. Από το 7 λοιπόν, οπότε μάλλον πάμε για κανένα 6-0 εδώ, από ό,τι φαίνεται. Άγιαξ Φέγενορ λοιπόν 1-0 το παιχνίδι. Η Φέγενορ, θυμίζω, παίζει με 10 από το 7. Τελικό επίσης, Τορπέντο Ζοντίνο με την Σαχτάρ Σαλιγκόσκ στη Λευκορωσία 1-0. Τελικό έχουμε στο Τζέρβ Κοσβίγκερ 1-2 στην Νορβηγία, δεύτερη κατηγορία. Περιμένουμε τελικό στο Στρόμεν Σάντνες 2-1. Τελικό έχουμε στη Ρουμανία, Ντουναρέα Γκάς Μέταν 0-0. Τελικό και στην Ουκρανία, Τσερνομόρετς Καρπάτι Λιβ 0-5. Σε εξέλιξη, Νιρεβέργη Άιντραχτ Φραγκφούρτης 0-0, Ίγκλωσταν Ντουίσμπουργκ 0-0, Σεν Πάολι Χόλστερ Κίελ 0-1, Ουνιόν Βερολίνου Δυναμό Δρέσδης 0-0, η Δρέσδη με 10 λόγω αποβολής. Συνεχίζουμε πιο κάτω να δούμε. Τάρνοβο Σλάβια Σόφιας 1-0 στη Βουλγαρία. Ράντες Έσμπερκ 0-2 στην Δανία, ημίχρονο, η Έσμπερκ παίζει και με 10. Στην Εστονία, τα Μέκαντα του Λεβάντια Ταλίν 0-0 ημίχρονο. Τρίτη Γερμανίας, Μέπεν Μούνστερ 0-0. Στην Ελλάδα, δεύτερη εθνική, Απόλλων Λάρισας Κέρκυρα 1-0, Εργοτέλης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, Παναχαϊκή Γυναικός 0-0. Τρίτη εθνική, Κόρινθος Σαντορίν 1-0. ΑΕΠ Έλανα με την Καλαμάτα στο 0-0. Δεύτερη Νορβηγία επίσης, ημίχρονο, Φλόρα Σάνε 0-1, Νες Σόντρα Τρομζάλεν 1-0. Σλοβενία, η Κρόσκο με την Μούρα είναι στο 0-0. Αυστρία, Ραπίτ Βιέννης Αντμίρα και Βόλζεμπεργκ με την Σεν Πόλτεν είναι στο 0-0. Βέλγιο, Σταντάρ Έργιζα Σίγκενγκ 0-0. Αγγλία γκολ για την Τσέλσι, Μπέρνλι Τσέλσι με Άλβαρο Μωράτα. Η Τσέλσι πριν από λίγο, Μπέρνλι Τσέλσι 0-1, Κρίσταλ Πάλας Άρσεναλ 0-0, Άγιαξ Φέγενορτ 1-0, Βίλεμ Ουτρέχτη 0-0, στην Ολλανδία τα δύο τελευταία. Ρωσία, Γκρόζνη Δυναμό Μόσχας 0-0, είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Έχουμε Σκορτία, αυτό το Ιταλή Cup είναι Hearts Celtic 0-0 είναι το παιχνίδι στην Σκωτία. Σε λίγο ξεκινάει η Ιταλία, το Κάλιαρι Κιέβο, Σπαλ Φροζινόνε και Τζένοα Ουντινέζε. Κάτι άλλο που να ξεκινάει, εντάξει, αυτά από ό,τι βλέπω σημαντικά παιχνίδια. Έτσι είπαμε, Μπέρνι Τσέλσι 0-1 με Άλβαρο Μωράτα ένα σκόρερ. Και Crystal Palace Arsenal στο 25, είμαστε εκεί στο 0-0. Λοιπόν, κάποιο τελευταίο τελικό. Τελικό επίσης έχουμε στη δεύτερη Νορβηγία στο Strømmen Sandnes 2-1. Επίσης δεύτερη κατηγορία Ρωσίας,
Βόλβογκραντ με την Ταμπόφ 1-2 τελικό. Για όσους παίζουν έτσι κάποιες χαμηλές τέτοιες κατηγορίες, που προσωπικά δεν τσακουμπάω από την αλήθεια. Λοιπόν, αυτά, δεν βλέπω κάτι, κάποια άλλο τελευταίο γκολ. Έτσι. Σε λίγο είπαμε ξεκινάει η Ιταλία, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινάει το Ρενς Ρεμς επίσης. Κάποιες χαμηλές Γερμανίας από ό,τι βλέπω εδώ. Εντάξει, έχει πολύ πράγμα και σήμερα. Έτσι, έτσι θα μας πάει κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι λογικό να έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Τώρα βέβαια προσέξτε και με τις ώρες. Έτσι, γιατί πότε αλλάζει η ώρα για σήμερα, ξέρεις? Άλλαξε ώρα. Άλλαξε ώρα. Πότε άλλαξε ώρα, ρε? Τι λες τώρα, ρε, και εσύ που άλλαξε ώρα? Σοβαρά μιλάς? Πω πω, δηλαδή σήμερα με πήρε. Άλλαξε. Πω πω, δηλαδή κοιμήθηκα 9 ώρες σήμερα. Κοιμήθηκα για 8 ώρες και κοιμήθηκα 9 ώρες τελικά. Γι' αυτό νιώθω λίγο αναγεννημένος σήμερα. Λοιπόν, τελευταία φορά είναι που αλλάζει ώρα, το ξέρετε, έτσι? Τέλος, τελευταία φορά είναι που αλλάζει ώρα. Άλλο και αυτό ευρωπαϊκό. Με σώνει και καλά, δηλαδή να μας αλλάζουν την ώρα. Επειδή θέλουν οι Γερμανοί να μην αλλάζει ώρα, δεν αλλάζουμε και εμείς? Όχι, ρε φίλε. Εγώ θέλω να αλλάζει ώρα. Κάπου πρέπει να το βρούμε. Πρέπει να είναι και ο Δημήτρης Θανάξης εδώ, ο οποίος θα πάρει σκητάλη συνέχεια. Πρέπει να βρούμε κάπου το τέτοιο να αλλάζει ώρα. Έχει ένα δημοψήφισμα κάπου. Να παραμείνει η αλλαγή της ώρας, παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται ότι θέλουν οι Γερμανοί. Δεν θέλουν να αλλάζει ώρα, πάει και αυτό. Έτσι. Δεν αλλάζει ούτε η ώρα. Δηλαδή ή Μάρτον. Ξέρεις τώρα δεν μου έκανε τύπος, γιατί παλιά λέγαμε άντε κερδίζεις μια ώρα μπουζούκια. Τώρα δεν κερδίζεις τίποτα. Απλά κερδίζεις μια ώρα ύπνο και το χάνεις. Έτσι. Λοιπόν, τα παλιά καλά χρόνια. Έτσι που κερδίζαμε μια ώρα μπουζούκια. Τώρα δεν κερδίζουμε τίποτα. Μια ώρα ύπνο. Αυτό. Λοιπόν. Δεν έχει κάτι άλλο. Τελευταίο γκολ. Οπότε είμαστε ήρεμα. Ησυχία. Εντάξει και ασφάλεια. Είπαμε και για την ώρα που από ό,τι με έλεγαν τα παιδιά άλλαξε, οπότε δεν έχω κανένα λόγο να μην, δεν τους πιστεύω. Θα αφήσω τον Δημήτρη να βλέπει και το Crystal Palace Arsenal 0-0, με την ευχή βέβαια να βγάλει το διπλό. Έτσι, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Με την Crystal Palace στην επίθεση αυτή τη στιγμή, ένα corner, διώχνουν η αμυντική της Arsenal, η οποία θέλει να βγει στην κόντρα τώρα με τον Aubameyang. Καθυστερεί πάρα πολύ όμως, κόβουν και τις Crystal Palace εκεί και κανονικά. Καθυστέρησε πάρα πολύ να βγει αντεπίδεση της Arsenal και έτσι παραμένει το 0-0. Δεν βλέπω κάτι άλλο, κάποιο άλλο γκολ. Θυμίζω Μπέρνι Τσέλσι 0-1 με Μωράτα. Άγιαξ Φέγενορτ 1-0. Η Φέγενορτ, η οποία παίζει με 10 ποδοσφαιριστές από το 7. Αυτό είναι ντέρμπι μίσου. Στο 7 ο άλλος, κραπάρε νάγκης. Έτσι, και τώρα βλέπω να αρχίζει να γράφει το κοντέρ, Δημήτρη. Γκολ για τη Σταντάρ Λιέγης, Ρασίνγκεκ 1-0. Γκολ για τη Ραπίτ Βιέννης, Ραπίτ Βιέννης Ατμίρα 1-0. Αυτά τα τελευταία γκολ τα οποία θα σας δώσω εγώ. Λίγο ένταση στο Crystal Palace Arsenal. Τα τελευταία γκολ που θα σας δώσω εγώ, θυμίζω ότι χορηγός αποτελεσμάτων είναι η εταιρεία Goalbet, η γνωστή εταιρεία στοιχημάτων. Μπορείτε να βρείτε και εκεί πάρα πολλά παιχνίδια και αποδόσεις. Έτσι, είναι χορηγός αποτελεσμάτων εδώ το live και όχι μόνο στο Λίμπερο 107.4. Λοιπόν, ο Γκουρούς γειτονιάς παίρνει τα πράγματά του και αποχωρεί. Έτσι, πάμε να φάμε τίποτα μεσημεράκι, πάμε να πιούμε κανένα τσιπουράκι τώρα. Έτσι, έχει και ωραία μέρα, Γιάννη μου. Με την αλλαγή της ώρας κερδίζουμε και μια μέρα κιόλας. Έτσι, το είδαμε και αυτό. Ακολουθεί εδώ στο Λίμπερο στα γήπεδα, που ξεκινάει από τις 4 μέχρι αργά το βράδυ, Δημήτρης Θανάξης με πάρα πολλά όσον αφορά το κουπόνι φυσικά του στοιχήματος και όχι μόνο, έτσι ενημέρωση για ό,τι κινείται και ό,τι γίνεται στο αθλητικό χώρο. Υπάρχει στις 7.30 το ΑΕΚ Άρης, εδώ, περιγραφή Χρήσανο Τσαλτίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και θα μεταδώσει το παιχνίδι λογαριασμού του Λίμπερο 107.4 και αύριο φυσικά, έτσι και γεμάτη μέρα και αύριο, στις 5 ο Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ, στις 9.30 πάω Παναθηναϊκός από το γήπεδο της Τούμπας. Αυτά από μένα. Εμείς τα λέμε και πάλι με τη στιγματική μας εκπομπή το επόμενο Σαββατοκύριακο, με την ευχή να τα πάμε καλά στις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις μας. Έτσι, διαφημιστικό διάλειμμα και μετά Δημήτρης Θανάξης εδώ, ο Λίμπερος στα γήπεδα, μέχρι και τις 7 θα είναι ο Δημήτρης εδώ. Έτσι, γι' αυτό το ρολόι δείχνει εδώ 5. Πω πω, δεν άλλαξε εδώ η ώρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
Τα λέμε. Διαφημιστικό Δημήτρη Ανάξης κοντά σας. Εδώ με 6 7 στο Λίμπερο 107 και 4 στην εκπομπή, στην ενότητα αν θέλετε. Ο Λίμπερος στα γήπεδα.